Μάτε, καλησπέρα Γιώργο Κυρίτσι. Χαίρε Άρη Πορτοσάλτε. Χαίρετε και εσείς. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Γιώργο Κυρίτσι, συγγνώμη, αλλά έχει να κάνει και με τη συζήτηση που είχαμε στο διάλειμμα, επί της οποίας δεν θα επεκταθώ, αλλά σε ρωτώ, γιατί έχει αγρίεψει τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας? Του λένε ότι άμα τάζει κρεμάλες θα ανεβούν τα ποσοστά. Ο λόγος για τον οποίο ο Τσίπρας έχει αγριέψει είναι το ότι μετά από 4 χρόνια θυσίες του ελληνικού λαού, και όταν λέμε θυσίες του ελληνικού λαού, εννοούμε θυσίες των φτωχών, όχι των πλουσίων. Δημιουργείται μια εικόνα, ψευδής εικόνα γενικής διάλυσης. Αυτή την εικόνα ο Τσίπρας με έντονο τρόπο την αντιπαλεύει. Μήπως υπερβάλλει? Και μάλιστα είναι και μια αυτοπαγίδευση της κυβέρνησης. Μήπως υπερβάλλει όμως? Μετά από όλα αυτά θα έρθει. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στις αγορές. Μήπως υπερβάλλει όμως και δίνει ένα στίγμα ανευθυνότητας όταν φτάνει στο σημείο να λέει εμείς θα βαράμε τον ΤΕΦ και οι αγορές θα χορεύουν? Όταν η κυβερνητική, δεν είναι παιδάκια οι αγορές. Όταν η κυβερνητική εκπρόσωπος βγαίνει και λέει ότι η προκήρυξη εκλογών είναι χρεοκοπία και μετά προσπαθεί να το μαζέψει με μια διορθωτική δήλωση στην οποία το στρίβει και όλα. Οπότε και, δεν το και ο Γιαννάκης το ίδιο έκανε, κυρία-κυρία. Όχι, όχι. Δηλαδή όχι, επειδή όχι, όχι, η Σοφία εδώ μιλάμε για μια ακραία πολιτική ανευθυνότητα της κυβέρνησης, ναι, εγκληματική, την οποία προσπαθεί κάπως ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμαζέψει. Δηλαδή πρέπει να τσακούμε, πρέπει να τσακούμε να λένε ότι θέλουν να λένε ότι θέλουν. Μια στιγμή να το πασάρω στον κύριο Γιακουμάτο αυτό. Όχι, μια στιγμή να το πασάρω. Διότι, οκ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Και το Πασόκ διαφοροποιήθηκε. Είπε ο Γιώργος Κυρίτσης ότι και αυτοί τα ίδια κάνουν. Και όντως, μήπως αυτά τα οποία βγαίνει και λέει η Σοφία Βούλτεψη είναι πλήρως και παντελώς ανεύθυνα? Δηλαδή, οκ. Για πάμε τώρα στη συνέχεια όμως. Θα ήθελα να ρωτήσω ευθέως τον Γιώργο. Εάν η κυβέρνηση μεθαύριο, πες ότι έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κυβέρνηση, δεσμεύεται, υπάρχει κάποια δέσμευση, αγαπητέ Γιώργο, ότι θα επιστρέψει στις αγορές? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία έχει δεσμευθεί ότι αν εκλέξει πρόεδρο, υπάρχει το email το οποίο δημοσίευσε χτες η Αυγή, αύριο το βάζει ολόκληρο, έχουμε. Μέσα σε 20 μέρες υπογράφει μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, κατασχέση πρώτης κατοικίας, αύξηση του ΦΠΑ, όχι μόνο στα ξενοδοχεία, αλλά και σε είδη διατροφής και στο χαρτί και στα φάρμακα κτλ. Τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, όχι, Αυτά που λέει ο κ. Κυρίτσης είναι στο mail. Είναι στο mail το οποίο έστειλε ο κ. Σαμαράς. Με το email θα κυβερνήσετε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει. Στο email που έστειλε ο κ. Σαμαράς. Αν εσείς το θεωρείτε παραγγιώζει, δεν έχω πρόβλημα. Κάντε λάθος. Δεν κάνω λάθος. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει πίεση ούτε μείωση μισθών ούτε κυρία σύνταξη. Γιατί το στείλατε? Αυτά όλα είναι παραμύθια. Γιατί το στείλατε το email? Δεν το ξέρετε αυτό. Γιατί το στείλατε το email? Έχω δει τέτοια email δικά σας πάρα πολλά. Γιατί το στείλατε το email? Είναι επίσημο, είναι στο Eurogroup. Τι λέει, είναι προσαρτημένο στην απόφαση του Eurogroup. Μην το κρύβετε. Λέτε, γιατί το κρύβετε? Είναι προσαρτημένο. Δεν θα πιστεύει κανείς. Είναι προσαρτημένο στην απόφαση του Eurogroup. Και οι τρεις μαζί, και οι τρεις μαζί. Δεν θα πιστεύει κανείς. Είναι λάθος, κύριε Μπογδάνο. Συγγνώμη, αγαναχτώ, γιατί όλοι και οι τρεις είναι μαζί. Μεγάλο ψέμα. Να εγώ. Είναι μεγάλο ψέμα αυτό που λέει ο κύριος Κυρίτσης. Αφού είναι, αφού είναι προσαρτημένο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Προσαρτημένο είναι το μυαλό σας και κολλημένο στα email. Άνθρωποι, άνθρωποι, εγώ στα γύφτα. Λέτε ψέματα για το email που έστειλε ο πρωθυπουργός σας. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει το email. Το λέει δημόσια. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε συζήτηση. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και λέω ψέματα. Ακούμε τον Μπογδάνο. Γιώργο Κυρίτσι. Τι είναι αυτά που λέτε? Γιώργο Κυρίτσι. Υπάρχει το email. Γιώργο Κυρίτσι, να επαναλάβω το ερώτημα. Ναι, να μου πεις αν υπάρχει το email όμως. Γίνεται, έχουμε, δεν προκύπτει εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας, γίνονται εκλογές και κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχηματίζει κυβέρνηση. Όλα αυτά που περιέχονται στο mail, όλα αυτά που περιέχονται στο mail, ας πούμε ότι το σκίζουμε. Μισό λεπτό. Για υπόθεση εργασίας. Διότι θα μπουν σε διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Εγώ ερωτώ, δεσμεύεται από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επιστρέψει στις αγορές? Γιατί ναι ή όχι? Επέστρεψε κανένα στις αγορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση για προληπτική πιστωτική γραμμή με νέο μνημόνιο. Αυτό ξεχάστε το. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε διαπραγμάτευση συνολική για το χρέος και με βάση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μάρτιο, και από εκεί Απρίλιο. Και πέρα ότι πιάσουμε. Ωραία. Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι. Τα χρήματα τα οποία χρειάζονται ούτως ώστε να αποπληρωθούν η υποχρέωση της χώρας. Πριν πας στην Ευρώπη. Κάτσε βρε Άρη μισό λεπτό. Μα δεν πρέπει να πληρώσουμε μισό λεπτό. Και συντάξεις. Πριν πάμε στο δάνειο και στο τι ομόλογα έχει να γυρίσει το Μάιο, εδώ έχει να πληρώσει Μάρτιο-Απρίλιο μισθούς. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει, γιατί έχει πρωτογενές πλεόνασμα, λέει η κυβέρνηση. Δεν έχει.
Έχει ή δεν έχει. Αυτό θα δημιουργηθεί στο τέλος του 2015, Γιώργο μου, αφού πληρωθούν οι φόροι. Όταν θα παραλάβετε στη, κυβέρνηση. Στη Βουλή λέγανε άλλα προχτές. Θα... Όχι, όχι. Στη Βουλή λέγανε άλλα προχτές. Φυσικά και υπάρχουν χρήματα, Γιώργο, για μισθούς και συντάξεις. Να κάνουμε το παραμύθι Άρη που λέγατε το 12 και ξεκίνησε τον Ιούνιο. Δεν έχει νόημα έτσι. Η διαπραγμάτευση και τέλειωσε τον Νοέμβριο. Μην το επαναλαμβάνετε. Το λέγατε αυτό το παραμύθι. Επί πραγματικών δεδομένων. Μην κάνουμε φασαρία. Δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα άλλα από αυτά που σου λέω. Αυτό είναι το παραμύθι που λέγατε και το 12. 7 μήνες. Γιώργο, το πρωτογενές. Εκεί που τη Δευτέρα ανοίγαν οι αγορές, κράτησε 7 μήνες. Αφού πληρώσουμε τους φόρους μας. Μια παράλληλη συζήτηση. Αν δεν το θυμάστε, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα φτιαχτεί στο τέλος του 2015. Αυτό. Μισό λεπτό. Αν έχει. Τα δάνεια τα οποία παίρνουμε από το πρόγραμμα δεν πηγαίνουν για μισθούς και συντάξεις με βάση το μνημόνιο από την πρώτη μέρα. Οι μισθοί και οι συντάξεις αυτά δεν θα τα πάρουμε, είπαμε. Αυτά δεν θα τα πάρετε. Από τα έσοδα του κράτους. Αυτά ούτε αυτό δεν το θα το πάρετε, μα εσείς το είπατε. Ούτε δεν αυτό θα το ξέρεις. Πάρετε. Εγώ το δέχομαι. Ότι ούτε ένα λεπτό από τα δάνεια τα οποία έχουμε πάρει δεν έχουν πάει για μισθούς και συντάξεις. Δεν το γράφει το μνημόνιο. Δεν το ξέρεις αυτό. Ό,τι λείπει δεν το παίρνουμε από έντονα γραμμάτια. Δεν θα τα πάρετε, το είπατε. Αλλά γίνεται χιαστή κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρ' το, Κωνσταντίνε. Τώρα που δεν θα είστε υπουργός, θα κάνετε. Εγώ θα είμαι, γιατί. Ως γιατρός. Πρώτη κυβέρνηση θα είναι. Ναι, πρώτο κόμμα. Καλά το πιστεύετε τώρα. Απόλυτα. Τι πιστεύετε, μου επιτρέψα κάτι. Εγώ δεν έχω διαψευστεί μέχρι στιγμής. Είχε διαψευστεί.